κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Μόλις έχω ξυπνήσει, νομίζω φαίνεται στη μούρη μου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια μεγάλη μέρα, οπότε θα σας πάρω μαζί μου. Θα κάνουμε έτσι ένα βλογκάκι και πάμε να ξεκινήσουμε για αρχή με το πρωινό, που είναι και το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Έχω φτιάξει δύο φετούλες με μαρμελάδα. Εγώ δεν πάω να φάω. Και τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, έφαγα πλέον και το πρόσωπό μου και τώρα θα κάτσω να βαφτώ, διότι σήμερα γενικώς θα είμαι όλη μέρα έξω. Για αρχή έχω να πάω να κάνω, νομίζω λιπομέτρηση λέγεται αυτό, αλλά μένεις πάνω στο μηχάνημα και σου λέει πόσο νερό έχεις και γενικά όλα αυτά. Οπότε θα πάω να κάνω πρώτα αυτό και μετά θα βρεθώ με τον Γκον και θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Για αρχή θα βρεθούμε και θα πάμε στα IKEA, οπότε για να μην τα απολογώ πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα δεν κάνει, λέει, να φάω ή να πιω καφέ ή κάτι τέτοιο για 2 ώρες μέχρι να κάνω αυτό, μέχρι να ανεβώσω αυτό το μηχάνημα. Για να δείξει σωστά τις μετρήσεις. Λοιπόν, έχω βάλει και ένα πλυντήριο μέσα να πλένει. Κάτι ρουχαλάκια που ήθελα να βάλω για πλύσιμο. Και από να είναι θα τελειώσει, θα πάω να το βάλω και στο στεγνοτήριο να βάλω ένα άλλο πλυντήριο με λευκά. Εδώ με δεξί. Έχω πάρα πολύ λίγα πινέλα για blending και για σκιές. Έχω μόνο αυτά εδώ. Όλα τα υπόλοιπα που έχω είναι για διαφορετικές χρήσεις και είναι όλα έτσι. Πρέπει να καθίσω να τα πλύνω και τώρα δεν ξέρω, δεν έχω και πολλές επιλογές για να βάλω στα μάτια μου. Πρέπει να βάλω ή αποχρώσεις του ροζ που είναι λερωμένα ή αποχρώσεις του μπες. Θα κάνω και μια παραγγελία από Shane και έχω βρει κάτι τέλεια πινέλια. Έχω δει και ότι έχει πάρα πολύ καλά σχόλια, οπότε θα πάρω σίγουρα, γιατί γενικώς κάνω διάφορα χρώματα στα μάτια μου και δεν μπορώ κάθε μέρα να κάθομαι να πλένω τα πινέλα, ειδικά όταν βιάζομαι. Έχω ξεμείνει τώρα με αυτά, τι κάνουμε, δεν έχω ιδέα. Λέτε να βάλω καμία ρόζ απόχρωση για να χρησιμοποιήσω αυτά εδώ που είναι έτσι ρεζουλί. Μάλλον αυτό θα κάνω. Λοιπόν, να φτιάξουμε και φρύδια για να ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, ναι, θα φτιάξω και τα φρύδια μου λίγο. Πώς περάσατε τα Αγίου Βαλεντίνου, τι κάνατε? Για πείτε μου κάτω στα σχόλια. Ξύπνησε και ο Κον. Ο Κον έχει να πάει ο δοντίατρο πρώτα, οπότε θα έρθει μετά από τον δοντίατρο να με πάρει. Εγώ θα έχω πάει ήδη, γιατί έχω ραντεβού στις 1 η ώρα για να κάνω αυτό που σας είπα με τη λιπομέτρηση, άμα το λέω και σωστά. Λοιπόν, και για να μην το απολυλογώ, πάμε να συνεχίσουμε. Νομίζω τα φρύδια μου είναι ok. Θα τα διορθώσω σε λίγο άμα χρειαστεί κάτι και προχωράμε στα μάτια. Επειδή είναι πρωί θα κάνω κάτι όχι πάρα πολύ έντονο, έτσι πιστεύω βασικά. Βασικά ξέρετε τι θέλω, θέλω να κάνω πάρα πολύ ένα μακιγιάζ που μισό λεπτό θα σας το δείξω. Είναι καταπληκτικό, απλά χρειάζομαι καρδούλες αυτοκόλλητα και εγώ δεν έχω, αλλιώς θα το είχα κάνει σίγουρα, σίγουρα και θα σας το είχα δείξει και σε tutorial. Έτσι για το Αγίου Βαλεντίνου θα ήταν τέλειο. Μισό λεπτάκι να σας το δείξω. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Όπου χτυπάει και το φως 2 λεπτά. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, όχι με αυτές τις αποχρώσεις. Εγώ θα προτιμούσα να βάλω έτσι ροζ αποχρώσεις. Αλλά χρειάζεται καρδούλες αυτοκόλλητα και δεν έχω. Αλλά γενικώς μου αρέσουν πάρα πολύ έτσι αυτά τα μακιγιάζ, έτσι τα πιο ιδιαίτερα, με σχηματάκια, γενικώς μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνω.
Τώρα μωρά είναι πρωί, τι να κάνω, θα κάνω κάτι πολύ απλό. Λοιπόν, νομίζω ότι αποφάσισα τι θα κάνω. Θα βάλω 3 αποχρώσεις. Λοιπόν, να μισώ να σας πω ποιες θα βάλω. Θα βάλω... Λέω να κάνω αυτό. Τσίκ. Να κάνω αυτό εδώ, έτσι. Να βάλω ροζ, αυτό εδώ πέρα το ροζάκι. Και μετά μοβ και να πάει τσακ. Καταλάβατε που ταιριάζουν αυτές οι αποχρώσεις έτσι λιγάκι. Ναι, αυτό θα κάνω. Οπότε πάω να ετοιμαστώ και τα λέμε μόλις θα είμαι έτοιμη. Έτοιμη τελικά και να το μακιγιάζω που σας έλεγα. Λοιπόν, είμαι πανέτοιμη. Λοιπόν, πάω τον Ιβάν βόλτα και μετά θα φύγω κατευθείαν να πάω στην κοπέλα για την λιπομέτρηση. Οπότε πάμε τον Ιβάν. Ξέχασα το κινητό μου σπίτι και ξαναγυρνάω πίσω. Πάλι καλό που το κατάλαβα κατευθείαν και δεν είχα φτάσει ήδη στον προορισμό μου. Εν τω μεταξύ δεν σας είπα, θα έρθει αυτή η κοπέλα σπίτι της Μαρίας να μας κάνει αυτό με τη λιπομέτρηση, οπότε το κάνει και η Μαρία. Πάλι καλά και ήμουν κοντά. Έφτασα στη Μαρία. Γεια! Τι κάνεις? Καλά είμαι. Γεια! Τι κάνει κοριτσάκι μου? Τι κάνει το κορίτσι μου? Έφτασα. Πολύ ζέστη τελικά, πολύ λάθος να βάλω το πλεχτό αυτό πάνω από το μπουφάν. Δεν έχει έρθει ακόμα η κοπέλα που θα μας κάνει. Λιπομέτρηση λέγεται αυτό που θα μας κάνει. Ιδέα δεν έχω. Λέει ότι θα δουν κοιμαστική μάζα. Ναι. Λιπομέτρηση λογικά είναι. Δείτε πόσο τρελό είναι το σκυλί της Μαρίας. Α! Καταστερά που θέλω να δείξω την τρέλα σου. Τι να δείξω, ότι είσαι καλό κορίτσι. Αυτό δεν είσαι, όλοι το ξέρουμε. Να τα. Θα το αρχίσαμε. Έχω έρθει εδώ πέρα στη Μαρία και θα κάνουμε... Λιπομέτρηση λέγεται αυτό. Βιομέτρηση. Α, βιομέτρηση, τέλειο. Ανεβαίνεις πάνω και σε 10 δευτερόλεπτα έχεις 9 διαφορετικές μετρήσεις. Α, τέλειο, τέλειο. Ωραία. Θες γεια? Γεια. Βλογκάρω. Τέλειο. Ναι. Μόλις τελείωσα, μου δώσανε και αυτό εδώ πέρα που έχει πάνω τα πάντα με θέμα την βιομέτρηση που έκανα. Και τώρα φεύγουμε και πάμε στο IKEA με τον Κονούλη. Φτάσαμε! Τι λες? Πολλά κασματοκίνηση. Ήρθαμε στα IKEA. Θα πάμε πρώτα να φάμε και μετά θα πάμε να κάνουμε τα ψώνια μας. Έλα κι εσύ. Πες τους ότι μου χάλασε η τηλεόραση. Ναι, του κόντε η τηλεόραση χάλασε. Και είναι καινούργια γιατί δεν έχει ούτε ένα χρόνο. Ακριβώς. Έχει ένα χρόνο ακριβώς στην τηλεόραση του και χάλασε. Πήραμε και φτεδάκια. Πάρεις. Πάρτο. Να βάλεις πάνω το φωτισματάκι. Δεν είναι κακό. Πάμε. Λέει ποιος είναι. Καλή συνέχεια. Μα
από το σπίτι του κόμου και πήραμε τη τηλεόρασή του, διότι χάλασε, ενώ είναι ολοκαινούργια, νομίζω σας το είπα και πριν. Κάτι έπαθε από μόνη της, ενώ κόμου την προσέχει, έχει βγάλει κάτι γραμμές κάτω χαμηλά. Και τώρα θα την πάμε στο πλαίσιο για να δούμε τι έπαθε, γιατί την έχει ένα χρόνο το πολύ. Φύσαμε την τηλεόραση του Κον, θα είναι έτοιμη σε 2 εβδομάδες και περάσαμε και από το σπίτι μου και πήρα και το τρυπάνι που έχω, γιατί ο Κον θέλει να βάλει κάτι ράφια και επειδή το τρυπάνι του Κον χάλασε, πήγαμε και από το σπίτι μου και πήραμε λίγο το τρυπάνι που έχω εγώ για να βάλει τα ράφια που αγοράσαμε. Τέλειο ήρθε. Ναι, τώρα είναι τέλειο. Ταιριάζει. Και φαίνεται και πιο ωραία έτσι με το κρεβάτι. Μπήκε πάρα πολύ ωραία το ράφι, μου αρέσει. Πήραμε και πίτσα! Ε! Όχι. Ναι! Μόλις ήρθαμε στον πάνω, πήγαμε να φάμε και πίτσα. Πίτσα! Εγώ πετάχτηκα σπίτι, άλλαξα ρούχα γιατί είχα κουραστεί με το τσίνο και με όλα αυτά. Yes! Πίτσα με πεπεραιόνι και φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Με κορκοντόλα τρία πέρα. Βάζουν φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Μόλις γύρισα και πάμε να σας δείξω τι πήρα από τα IKEA. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι λάστρα, η οποία είναι πύληνη, για να βάλω μέσα ένα λουλουδάκι που έχω. Μετά πήρα αυτόν εδώ τον καθρέφτη και μετά πήρα και 2 ραφάκια, πήρα αυτό και άλλο ένα ίδιο, το οποίο μπαίνει έτσι και θέλω να το βάλω κάπου, θα σας δείξω σε επόμενο βίντεο ή στο story στο Instagram που το έβαλα. Οπότε ναι, πήρα και 2 τέτοια και άλλο ένα που δεν το ήθελα ακόμα και μου το έδωσε εμένα. Αυτά, λοιπόν, εγώ τώρα θα πάω να βάλω πιτζάμες και να πέσω για ύπνο. Οπότε θα σας αφήσω. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι. Εμείς θα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά. Bye!